Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας στο Άμπολα Sport με τον Τάσο Ζαφυρίου. Είμαστε στο γήπεδο του Ηφαίστου στο Περιστέρι και στην πρώτη του Ηφαίστου Περιστερίου για την καινούρια αγωνιστική χρονιά και το καινούριο πρωτάθλημα της ΑΕ. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον προπονητή Λευτέρη Αλεξάκη, coach. Καλησπέρα, καλή αγωνιστική χρονιά. Με υγεία πάνω απ' όλα. Για εμάς και όλο τον κόσμο. Λευτέρη, επιτέλους στο γήπεδο, έτσι, μετά από τις πλατείες. Ναι. Επιτέλους, όπως ακριβώς το είπες, ξαναγυρίσαμε στο γήπεδο. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά και να μην υπάρχουν προβλήματα για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, όχι μόνο εμείς και όλες οι ομάδες, γιατί πραγματικά αυτό ήταν πολύ βασανιστικό αυτό το οποίο έγινε και μας κούρασε ιδιαίτερα. Ας ελπίσουμε να μην ξανασυμβούν πράγματα άσχημα και να τα παιδιά να είναι μέσα εδώ στο γήπεδο και να αθλούνται σωστά. Ωραία. Ένα νέο ξεκίνημα ο Ήφαιστος, διότι έφυγαν πάλι αρκετοί παίκτες από το περσινό ρόστερ. Φύγαν 6-7 παιδιά της ενδεκάδας. Uh-huh. Ναι, θα ξεκινήσουμε μια δουλειά από την αρχή. Εμπιστεύομαι πάρα πολύ τα παιδιά τα οποία ήρθαν. Θα δυναμώσουμε τουλάχιστον ακόμα ένα παιδί και θεωρώ ότι θα έχουμε και πάλι ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Και βλέπω αρκετούς νεαρούς παίκτες. Πάντα. Αυτό είναι στόχος μας αυτός. Uh-huh. Αυτός είναι στόχος κοινός και δικός μου και της διοίκησης, του Προέδρου, του κ. Μόσχου, ότι πρέπει να δημιουργήσουμε παιδιά νέα, έτσι, γιατί αυτό είναι το κέρδος του συλλόγου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Λευτέρη, να μου αναφέρεις τους συνεργάτες σου, πρωτών, έτσι. Ο γυμναστής μου, ο Βασίλης Οκούμας, από φέτος μου. Τώρα τα βρήκαμε πρόσφατα και τα λοιπά και θα συνεργαστούμε. Βασικά ο Βασίλης είναι ο άμεσος συνεργάτης μου. Το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί ή θα γίνουν και ακόμη? Θα γίνουν 1-2 προσθήκες ακόμα. Και με αυτό το ρόστερ έτσι θα πορευθεί, ναι, ο Ήφαιστος. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Ποιος θα είναι ο στόχος της ομάδας στο καινούριο πρωτάθλημα της ΑΛΦΑ Αθήνας? Εγώ θα πω τον στόχο τον οποίο βάζω οπουδήποτε και να είμαι. Εγώ βάζω να πάντα ψηλά τον πύχη. Είναι κάτι το οποίο υποτίθεται τους προπονητές δεν τους βολεύει. Γιατί πρέπει να κρυβόμαστε καμιά φορά και πίσω από έκτες και έβδομες θέσεις. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος γενικότερα και ως προπονητής, πάρα πολύ φιλόδοξος. Σε οποιαδήποτε ομάδα και να πάω, προσπαθούν να έχουμε κορυφές, να κάνουμε, ας πούμε, πρωτάθληματα καλά. Θεωρώ ότι θα κάνουμε και τώρα ένα πρωτάθλημα καλό και πιστεύω ότι, γιατί όχι, να μην πρωταγωνιστήσουμε κιόλας. Οι προπονήσεις θα είναι καθημερινές? Ναι, κάθε μέρα. Πρώτο φιλικό 22 του μήνα με την Αγία Ελεούσα εκτός έδρας. Ωραία, για πρώτη φορά 4 όμιλοι στην Α κατηγορία, Λευτέρη. Ναι. Είναι κάτι το οποίο εδώ δεν ξέρω, ειλικρινά είμαι λίγο μπερδεμένος. Δεν ξέρω αν είναι και τόσο καλό αυτό το πράγμα. Με την έννοια ότι δεν επιτρέπεται να κάνεις ούτε ένα λάθος πλέον. Δηλαδή, κάθε βαθμός που χάνεις είναι πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή, δεν προλαβαίνεις να αναπληρώσεις κάποια κακή εμφάνιση που θα κάνεις, ένα κακό παιχνίδι, ένα κακό αποτέλεσμα. Είναι δύσκολα μετά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι πολύ παρακινδυνευμένο το 10 ομάδες. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός, θεωρώ εγώ. Ωραία. Τι μπορεί να υποσχεθεί ο Λευτέρης Αλεξάκης? Τι να περιμένουμε από τον Ήφαιστο στο καινούριο πρωτάθλημα της ΑΛΦΑ Αθήνας? Θα κλέψω τις ίδιες κουβέντες με πέρυσι το καλοκαίρι που είχα πει ότι θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Να χαιρόμαστε και εδώ οι φιλαθλοί μας και γενικότερα όλος ο κόσμος να χαίρεται αυτήν την ομάδα που και πέρυσι τη χαιρόταν όλη η Αθήνα. Και η συνεργασία σου έτσι και με τη διοίκηση, με τον καινούριο, ναι, με τον νέο πρόεδρο, ναι, τον κύριο Μόσχο. Τον κύριο Μόσχο, ναι. Είναι δίπλα στην ομάδα, έτσι, ό,τι ζήτησες. Πραγματικά δίπλα στην ομάδα. Πραγματικά δίπλα στην ομάδα. Ό,τι ζήτησα το έχω πάρει. Ωραία. Στους φιλάθλους της ομάδας, τι θα ήθελες να πεις, Λευτέρη? Να μας στηρίξουν, γιατί είναι πάλι καινούργια προσπάθεια, να μας στηρίξουν και εμείς θα προσπαθήσουμε και θα προσφέρουμε, πιστεύω, ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον κόσμο. Ωραία. Κλείνοντας, το δικό σου μήνυμα, η δική σου ευχή εν ώψη της καινούργιας σεζόν, Λευτέρη. Αυτό που θα ευχηθώ είναι υγεία πραγματικά για εμένα, τους παίχτες μου, τους συνεργάτες μου, όλο τον κόσμο και το αθηναϊκό ποδόσφαιρο να συνεχίσει και γενικότερα το ποδόσφαιρο χωρίς διακοπές πλέον και όλα να εξελιχθούν πάρα πολύ καλά. Και από το, πριν να κλείσουμε, από το φετινό έτσι, μέχρι τη διακοπή πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, τι κρατάει ο Λευτέρης Αλεξάκης? Κρατάει ότι κάναμε 7 παιχνίδια καταπληκτικά. Ήμασταν πρωτοπόροι μέχρι το τελευταίο περίπου παιχνίδι. Νομίζω παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο σε αρκετά μάτς. Νομίζω ότι το ίδιο στόχος ήταν και φέτος. Να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερη θέση. Σε φοβίζει ότι είναι μια ξανά καινούρια ομάδα, δηλαδή ουσιαστικά από το μηδέν πάλι θα στηθεί η ομάδα? Δεν με πειράζει, γιατί είναι η δουλειά μου, είναι κομμάτι της δουλειάς μου γι' αυτό. Το συναντώ συχνά, οπότε δουλεύω με βάση τα παιδιά τα οποία έχω. Ωραία. Κάθε επιτυχία, υγεία, να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί κανονικά, να μην έχουμε και πάλι διακοπή στο καινούριο πρωτάθλημα. Υγεία, υγεία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.